να μεταφέρω την εμπειρία από δύο χώρους όπου οι ταξικές δυνάμεις συμμετέχουμε σε διοικητικά συμβούλια. Το ένα ως πλειοψηφία και το άλλο ως μειοψηφία. Ευαγγελισμός. 3.000 εργαζόμενοι, 550 με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Δηλαδή, 280 καθαρίστριες, 100 τραπεζοκόμες μάγειροι, 90 επικουρικοί γιατροί και μη γιατροί, σεκιουριτάδες κλπ. Όλοι αυτοί, είτε εργολαβικοί είτε συμβασιούχοι με μονοετή ή διετή σύμβαση. Με όλον τον αγώνα που έχει γίνει να μην απολυθεί κανείς και μέχρι εκεί δεν μπορούν να μην συμφωνήσουν όλες οι συνδικαλιστικές δυνάμεις, μένουν εκεί. Όταν φτάνουμε στο σημείο να λέμε, αφού έχουν όλοι υπηρετήσει, άλλος 2, άλλος 3, άλλος 5, άλλος 8 χρόνια ως επικουρικοί, με ανανεώσεις, με παρεμβάσεις στη Βουλή, με. Όταν φτάνουμε στο σημείο να λέμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αφού πληρούν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες, εκεί βγάζουν σπυράκια. Και μπορώ να σας πω ότι στην προχθεσινή συνεδρίαση ήταν και η συναδέλφισσα η Τατιάνα εκεί παρούσα και τα κατέγραψε και να διαβαστούν και τα πρακτικά. Ακούστε επιχείρημα για να μην συμμετέχουμε σήμερα εδώ. Και αν η κυβέρνηση πάει και κάνει αντιδραστικότερο νόμο από αυτό που πάει να κάνει, γι' αυτό και δεν το ψηφίζουν. Και αν είναι άλλος ο σκοπός τους, είναι ότι δεν ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Εμείς τα συνθήματά μας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ένας χρόνος ή 50 χρόνια όσο συμμετέχει ο καθένας, έχουμε ένα σύνθημα που δεν ξεχνάμε ποτέ. Δουλειά για όλους. Το δουλειά για όλους δεν ισχύει για αυτούς. Θέλουν δουλειά για τους μισούς σήμερα και για τους μισούς αύριο. Γι' αυτό δεν ζητάνε μονιμοποίηση. Θέλουν τον κανιβαλισμό. Θέλουν αυτό το οποίο επικαλέστηκαν και στο δεύτερο σωματείο που συμμετέχουμε ως μειοψηφία, στην ΕΙΝΑΠ, που λένε ναι, να μην απολυθεί κανείς, αλλά μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, εκεί κάνει τζιζ. Έχουμε πολλή αγώνα μπροστά μας να κάνουμε. Όταν πήγαμε λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη στα γραφεία της Βουλής ως ΕΙΝΑΠ, είπε όχι, δεν είναι απόλυση, είναι λήξη της σύμβασης. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο με τους κυρίους Υπουργούς Υγείας, δεν είναι απόλυση, είναι λήξη της σύμβασης. Και κάτι επιπλέον που πολλοί ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν, για τα νοσοκομεία μιλώντας, ότι όλοι οι συμβασιούχοι αμείβονται από τα έσοδα των νοσοκομείων και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, που σημαίνει ότι η λογική νοσοκομείο ίσον επιχείρηση πρέπει να έχω έσοδα για να προσλαμβάνω προσωπικό κτλ. Πρέπει να λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγεία 2016-2020 για αυτοχρηματοδοτούμενα νοσοκομεία. Νοσοκομεία επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, σε τι τους εμποδίζει η ψήφιση όλων των άλλων που δεν συμφωνούν? Θέλουν τις κρίσεις, συναδέλφες και συνάδελφοι, με το πρόσχημα ακόμα και δυνάμεις που αυτοαποκαλούνται ριζοσπάστες και επαναστάτες της αριστεράς ή δεν ξέρω τι άλλο. Παραδείγματος χάρη στους γιατρούς, να γίνει κρίση. Μα συνάδελφοι, με το πρόσχημα να έχει άλλος κριτήρια, εργασίες, το ένα τ' άλλο κτλ. Πλην όμως, αυτοί που δεν υπέστησαν, που υπέστησαν κρίση και προσλήφθηκαν με κρίση, σε αυτούς δεν υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν τα ίδια προσόντα? Ας το πούμε εντός εισαγωγικών σκάρτη, παρότι δεν είναι δόκιμος ο όρος. Στους συμβασιούχους, στους επικουρικούς δεν υπάρχει το ίδιο. Τι μας διασφαλίζει το θέμα των κριτηρίων? Σε τι μας διασφαλίζει? Παλιά δώσαμε αγώνα ως δυνάμεις συνεπείς στο συνδικαλιστικό κίνημα, θυμάστε τότε με τον νόμο Αρσένη, για τους εκπαιδευτικούς όταν ήρθε η λίστα, όταν ο διορισμός έγινε μέσω ΑΣΕΠ και έπεσε ξύλο και είχαμε τραυματίες και είχαμε και τι δεν είχαμε. Τελειώνω. Καταλαβαίνετε ότι το δικαίωμα για δουλειά, το δικαίωμα για δουλειά χωρίς όρους και προϋποθέσεις και το δουλειά για όλους θα πρέπει να περάσει διαπυρός και σιδήρου. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις ότι ακόμα και τα αστικά συντάγματα εφαρμόζονται.
Δεν έχουμε ψευδεστήσεις ότι η κυβέρνηση εύκολα θα το βάλει, όμως θα κατηγορηθούμε από τους υπάρχοντες χιλιάδες συναδέλφους και από τις νέες γενιές εάν δεν το παλέψουμε. Γι' αυτό πρέπει όλοι να συμμετέχουμε και με νύχια και με δόντια να αυξήσουμε τις 118 συνδικαλιστικές οργανώσεις, να τις κάνουμε 518.